τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Σπίρτζη. Κύριε Σπίρτζη, καλώς ήρθατε στο 7. Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω που δεχθήκατε να μας μιλήσετε αποκλειστικά για όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο των μεταφορών, γιατί πρέπει να σας πω ότι έχετε απλώσει τραχανά. Όπως λέγανε παλιά. Είπαμε ότι τα ανοίξατε όλα τα θέματα. Αυτή η χρονιά που ολοκληρώθηκαν τα μεγάλα έργα και ξεκινούν άλλα μεγάλα έργα, θα είναι η χρονιά των μεταφορών. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι αυτά που έγιναν στον ΟΑΣ, στη Θεσσαλονίκη και που έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Εδώ ήμασταν πριν μερικούς μήνες και τα λέγαμε. Τα λέγαμε. Ναι, ναι. Είναι στην Αθήνα οι αστικές κοινωνίες και είναι όλο το πλέγμα της νομοθεσίας, του θεσμικού πλαισίου, λοιπόν, αλλά και των διαδικασιών που έχουμε στις κοινωνίες και στις μεταφορές. Θα τα δούμε ένα προς ένα, θα απαντήσετε και στις δικές μου ερωτήσεις όπως απαντάτε πάντα, αλλά και στις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Αγαπητοί τηλεθεατές, αρχίστε από τώρα να στέλνετε τα mail σας, γιατί αναμένετε με τα ενδιαφέροντα και φλέγοντα αυτά θέματα να είναι πολλά, για να μπορέσουμε να τα ομαδοποιήσουμε και να απαντηθούν όλα από τον Υπουργό. Στο γνωστό πια mail της εκπομπής, περνάει και από κάτω και το βλέπετε, 7@papakert.gr. Ας πάμε στον Νίκο Γρυλάκη, κύριε Υπουργέ, να συνοψίσουμε τις εξελίξεις της εβδομάδος και κυρίως σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, από το οποίο και θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Νίκο, καλημέρα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλό μεσημέρι, έχεις δίκιο. Έχει παρέλθει το 12η μεσημβρίνη. Λοιπόν, αν εστιάσουμε μόνο στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα δικήσουμε μια άλλη ρύθμιση την οποία πρόθεσε αυτή την εβδομάδα το Υπουργείο. Είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο που προβλέπει τις αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και για πρώτη φορά βλέπουμε να εισάγεται και στην ελληνική νομοθεσία το εισοδηματικό κριτήριο σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των προστήμων. Δηλαδή θα υπάρχει μια βάση. Βαριές οι ποινές, όχι οι χρηματικές, αλλά οι ποινές που αφορούν στην αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας. Ακριβώς, και είναι και εκτός έτσι από τα εισοδηματικά κριτήρια στον υπολογισμό των προστήμων, έχουμε και ποινές για την κοινωνική συμπεριφορά που δεν είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή να πετάει κάποιο τσιγάρο από το ανοιχτό παράθυρο ή να μιλάει στο κινητό τηλέφωνο. Το οποίο στην Ευρώπη και την Αμερική εδώ και δεκαετίες επισύει φοβερές ποινές, αν πετάξει ένα τσιγάρο από το αυτοκίνητό σου στον δρόμο. Ακριβώς. Και συμβαίνει τώρα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν τασάκια. Επομένως, πάρα που δεν έχουν κόψει την κακή συνήθεια να καπνίζουν. Δεν έχουν τασάκια γιατί δεν πρέπει να καπνίζεις μέσα στο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Λοιπόν, Νίκο μου, θέλω να αναφερθούμε όμως να εστιάσουμε, γιατί στο ζήτημα του νομοσχεδίου θα πάμε μετά, να εστιάσουμε στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι μια ιστορία που έχει προϊστορία τουλάχιστον 10 χρόνων. Ακούγαμε για ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν το βλέπαμε. Και τώρα που το είδαμε, ανάστα ο κύριος. Λοιπόν, μπήκε σε μια εφαρμογή η διαδικασία του ηλεκτρονικού εισιτήριου. Όταν λέμε ηλεκτρονικό εισιτήριο, μιλάμε για ένα ολόκληρο σύστημα έτσι, που προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες. Δηλαδή, έχει δυνατότητα κάποιος να εκδίδει εισιτήριο είτε πολλαπλών διαδρομών, είτε ακόμα και απλό εισιτήριο από το σπίτι του, από το διαδίκτυο, από το κινητό του τηλέφωνο, να επαναφορτίζει αυτό το εισιτήριο. Ένα πλέγμα έτσι, νέων καταστάσεων που φαντάζομαι σιγά σιγά θα εξοικειωθεί με αυτές πάρα πολλοί κόσμοι. Αλλά ο μεγάλος στόχος δεν ήταν μόνο να εξυγχρονιστούμε και να εφαρμόσουμε κάτι που ισχύει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, ήταν και να παταχθεί η οικονομική αφέρμαξη του οργανισμού. Με τα χάρτινα εισιτήρια υπήρχαν παράθυρα για απίστευτες ελαφροχειρίες. Όμως όλη την εβδομάδα, Νίκο, αυτά θα μας τα πει και ο Υπουργός τώρα, που φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το σκεπτικό της κίνησής του. Όλη την εβδομάδα υπήρχαν φοβερές ουρές και φοβερές διαμαρτυρίες. Από αύριο αρχίζει να εκδίδεται πλέον το μονό εισιτήριο των 1,60. Είναι. Από τη Δευτέρα, όχι από αύριο. Από το 1,40. 1,40 και το μειωμένο των 60 λεπτών. Των 60 λεπτών. Να πούμε λίγο όμως γιατί δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Καταρχήν, ο σχεδιασμός ήταν να υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδονται ηλεκτρονικές κάρτες και μέσα από το διαδίκτυο. Αυτό όμως προϋπέθεται ότι θα υπήρχε μια βάση προσωπικών στοιχείων. Γι' αυτό το σχεδιασμό είχε αντιρρήσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έτσι προχώρησε σε ένα σύστημα
έκδοση καρτών πολλαπλών διαδρομών ΟΑΣΑ, που δεν κρατάει κανένα προσωπικό στοιχείο. Πηγαίνει ο άλλος ο επιβάτης που θέλει να βγάλει την κάρτα και δίνει μόνο τον άμκα του, πληκτρολογεί έναν κωδικό αριθμό που ξέρει μόνο ο ίδιος, και όταν θα χάσει την κάρτα του, πληκτρολογώντας πάλι αυτόν τον αριθμό σε συνδυασμό με τον άμκα που έχει δώσει, διαπιστώνεται ότι έχει εκδοθεί κάρτα και μπορεί να επανεκδοθεί. Δεν υπάρχει λέει κανένα στοιχείο. Βέβαια, εγώ άκουσα έναν κύριο Νίκο στις ειδήσεις να λέει, μα εγώ ήρθα να βγάλω μία κάρτα. Μόνο το νούμερο παπουτσιού που φοράω δεν μου ζήτησαν. Φάνηκε περίεργο το ότι χρειάζονται όλα αυτά. Αυτό ο άμκα χρειάζεται ακριβώς όπως είπαμε, για να συνδυάζεται με έναν κωδικό που τον ξέρει μόνο ο κάτοχος. Αυτό φορά να το ξεκαθαρίσουμε τις κάρτες πολλαπλών διαδρομών, όχι τις άλλες, όχι τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Και κάποιος που έχει πληρώσει για 30 μέρες, για 6 μήνες, για ένα χρόνο κτλ. Αν τη χάσει, και αυτό είναι για πρώτη φορά, τη χάρτινη κάρτα, αν την έχανε, την έχανε. Και έχανε και τα λεφτά του. Τώρα έχει τη δυνατότητα να επανακρίνει την κάρτα χωρίς να χάνει τα χρήματα που έχει διαθέσει. Τέλος πάντων, αυτό που ίσως καθυστέρησε να γίνει ήταν η κατάσταση των φακέλων. Δηλαδή η απόφαση να μπορούν να κατατίθουν και φάκελοι. Θα μας τα πει αυτά ο Υπουργός. Από τη Δευτέρα να το πούμε και αυτό. Πες μας τι έχουμε να περιμένουμε εμείς μέσα στην εβδομάδα. Εκτός από την έκδοση του απλού εισιτηρίου και του μειωμένου. Λοιπόν, έχουμε να περιμένουμε εκτός από την έκδοση του απλού εισιτηρίου να προσδιοριστεί, να αποφασιστεί πώς θα υπάρχει δυνατότητα της επαναφόρτισης αυτού του απλού εισιτηρίου και από άλλα σημεία, από τα περίπτερα ψιλικατζίδικα, από πότε θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Εκτός δηλαδή να μην χρειάζεται κάποιος να πηγαίνει στο σταθμό για να το επαναφορτίσει αυτό το εισιτήριο. Επίσης, πότε θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που είναι απαραίτητη για να μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικές κάρτες για τους κατόχους της δωρεάν μετακίνησης. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα γίνει. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει τρίμηνες, εξάμηνες και ετήσιες κάρτες. Λοιπόν, αυτές οι κάρτες επί του παρόντος δεν μπορούν να επαναφορτιστούν. Αυτά θα μας τα πει ο Υπουργός. Ήδη βλέπω τα mail των τηλεθεατών. Έτσι. Έχουν αρχίσει και έχουν ερωτήσεις επ' αυτού. Υπάρχει αυτό και να μας πει και ο κ. Πίλης έτσι από πότε θα ξεκινήσει, από πότε θα μπουν σε εφαρμογή ανοιγοκλειόμενες σύρες. Αν θα υπάρχει δυνατότητα ο κόσμος που, όπως είπαμε, είναι σε κρεμότητα ακόμα η έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας, αν θα μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς πρόβλημα. Όλα αυτά και κυρίως, αφού τελειώσαμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο, να μας πει πότε θα προχωρήσει ο εξυγχρονισμός. Γιατί δεν είναι μόνο να έχουμε ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο, είναι να έχουμε και αστικές συγκοινωνίες αξιόπιστες. Δηλαδή να φτάνουν στην ώρα τους και Νίκο, να φτάνουν. Καλή σου μέρα και καλό υπόλοιπο δουλειάς, γιατί έμαθα ότι δουλεύεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα και από εμάς. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα πάω, σας πάω λίγο πίσω. Μία ωραία πρωία. Βγαίνετε από το Βελιγράδι και λέτε τα αλλάζω όλα. 10 χρόνια μετά που συζητάμε και προσπαθούμε για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ήσασταν όμως... Κάτι σαν τους αυτοκινητόδρομους. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι. Και είναι κατανοητό και το πώς πρέπει να εξυγχρονιστούν οι ελληνικές συγκοινωνίες σε μία περίοδο που η τεχνολογία πλέον είναι όχι στοιχείο της ζωής μας, είναι στοιχείο που καθορίζει τις εξελίξεις. Όμως ήσασταν έτοιμος. Το γεγονός δηλαδή ότι δημιουργήθηκαν μετά ουρές, ότι υπήρξε ταλαιπωρία των πολιτών, μήπως σημαίνει ότι δεν ήσασταν έτοιμος, ότι το κάνατε λίγο βιαστικά? Να σας απαντήσω, κύριε Πέτρος, να δούμε πόσο βιαστικά έγινε. Και να δούμε και τα κενά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητήσει κανείς από εμάς ότι η διαδικασία και οι ουρές είναι υπαρκτές. Δεν έχει βγει κανείς μας. Τις είδαμε άλλωστε. Έτσι. Τις είδαμε. Και να πει δεν τρέχει και τίποτα που ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Τρέχει και παρατρέχει. Αλλά τρέχει και παρατρέχει για μια σειρά από θέματα που 10 χρόνια τώρα το ηλεκτρονικό εισιτήριο δεν έχει εφαρμοστεί. Διότι αν δεν προχωρούσαμε σε μια τέτοιου είδους απόφαση, την επόμενη δεκαετία θα συζητούσαμε γιατί δεν έχει εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όχι, θέλω να πω μήπως το προετοιμάζετε λίγο καλύτερα. Όχι, το προετοιμάσαμε. Και είχαν ολοκληρωθεί οι φάκελοι πιο γρήγορα, οπότε δεν είχαμε αυτές τις ουρές. Το προετοίμασαν αυτοί που το προετοίμασαν, και θα πούμε ποιοι το προετοίμασαν, πριν αρκετά χρόνια. Είχαν προβλέψει συγκεκριμένα μηχανήματα για την έκδοση καρτών που δεν ήταν ικανά για τη μεταβατική περίοδο. Είχε προβλεφθεί μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος, προφανώς, από αυτή που επιχειρούμε τώρα. Πότε δεν έπρεπε να γίνει αυτή η μεταβατική περίοδος? Ποιο ήταν αυτό το διάστημα? Η ΟΑΣΑ κατέθεσε το φάκελο της διαδικασίας το Σεπτέμβριο του 2016 στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Βγήκε η πρώτη γνωμοδότηση μερικούς μήνες μετά και
προσαρμόστηκε όλη η διαδικασία. Πότε? Ένα χρόνο μετά. Mm. Που ήταν η δεύτερη γνωμοδότηση της αρχής. Mm-hmm. Η αρχή γνωμοδότησε ότι δεν μπορεί ένας πολίτης να δώσει το όνομά του, τη διεύθυνσή του και να υπάρχει σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο στον ΟΑΣΑ, γιατί θέλει να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα. Σεβαστό, ο ΟΑΣΑ δεν μπορεί να μην εφαρμόσει αυτά που λέει η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων και αυτό φάνηκε τις προηγούμενες ημέρες. Άρα και με την ανακοίνωση. Μου λέτε ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Εν ολίγης, ότι δεν θα μπορούσε υπήρχε αυτή η είδης λειτουργία αν θέλαμε στιγμή, επιτέλους να εμφανιστεί, να εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Που η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων δεν επέτρεψε στον ΟΑΣΑ με μια ηλεκτρονική αίτηση και τα αντίστοιχα στοιχεία να αποστέλλεται ταχυδρομικά η κάρτα, θα είχε ο κόσμος την ταλαιπωρία που είχε, γιατί έπρεπε να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία. Λέτε ότι οι ευθύνες λοιπόν τι είναι έπρεπε, ότι στην Αρχή όχι, Προσωπικών Δεδομένων, όχι, αν καταλαβαίνω καλά. Η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θα δούμε όμως τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί υπήρχε χθες μια συνάντηση και του Γενικού Γραμματέα και υπηρεσιακών παραγόντων με την Αρχή. Θα δούμε αν θα αναθεωρήσει την αρχική της άποψη. Έχει να χειριστεί και άλλα πράγματα που δεν έχει κρατήσει την ίδια στάση. Δεν νομίζετε ότι... Αν δεν την αναθεωρήσει θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία μια στιγμή, πολύ. Όχι βέβαια. Αυτό γίνεται για μια φορά και τελειώνει. Έχετε πάει ποτέ να πάρετε έναν αριθμό τηλεφώνου, ένα κινητό τηλέφωνο? Έχετε πάει κάποια στιγμή σε τράπεζα? Έχω πάει. Έχετε κάρτα πιστωτική? Έχω. Υπάρχει κάτι από τα στοιχεία που απαγόρευσε τον ΟΑΣΑ που αυτά τα ιδρύματα δεν τα έχουν και δεν τα χρησιμοποιούν? Που είναι ιδιωτικά ιδρύματα. Εγώ πάλι καταλαβαίνω ότι αναφέρεσαι πολύ στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων. Εγώ λοιπόν αυτό λέω, καταλαβαίνω. Λέω το εξής. Αν μια αρχή έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά μεταξύ ιδιωτικών οργανισμών και δημόσιων οργανισμών, έχουμε θέμα. Δεν μπορεί δηλαδή η ιδιωτική τράπεζα να γνωρίζει τι τυρί χρησιμοποιείτε και προτιμάτε εσείς και η κάρτα που πληρώνουμε στην τράπεζα, και να μην μπορεί ένας δημόσιος οργανισμός να έχει τη διεύθυνση του πολίτη και να του στείλει ταχυδρομικά την κάρτα. Δεν επιμείνει η Αρχή όμως Προσωπικών Δεδομένων στην αρχική της. Ακούστε, θέση. Έχουμε μέχρι πόσες σήμερα. Πόσες δηλαδή θα γλιτώσουν και αυτή την ταλαιπωρία, εβδομάδα την ταλαιπωρία? Η ταλαιπωρία και οι μέρες της ταλαιπωρίας πιστεύω ότι έχουν τελειώσει. Έχουν εγκοδοθεί 180.000 προσωποποιημένες κάρτες. Αν λοιπόν δεν ήταν πλαστές οι κάρτες που κυκλοφορούσαν, γιατί εδώ έχουμε μια γκρίζα ζώνη, να δούμε πόσες πλαστές κυκλοφορούσαν και πόσες χρησιμοποιούσαν. Έχετε και άλλη γκρίζα ζώνη. Έχετε τις αντιδράσεις ορισμένων εργαζομένων που λένε ότι θα αφήνουν ελεύθερα να περνούν οι πολίτες. Ξέρετε, προκειμένου να γλιτώσουν την ταλαιπωρία. Όταν προχώρησε. Αντάρτικο δηλαδή έχετε. Κυρία Πετούρη, όταν προχώρησε. Θα χάσετε χρήματα με τον τρόπο αυτό. Το ελληνικό δημόσιο δεν θα χάσει νομίζω χρήματα. Νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δεν θα κάνει τη δουλειά του όπως ορίζει ο κανονισμός του ΟΑΣΑ και των εταιριών μεταφορικού έργου και όπως ορίζει ο νόμος. Εδώ θα σας θέσω επίσης, και μία ερώτηση. Να σας πω, επειδή είπατε για το Βελιγράδι. Πώς ξεκίνησαν όλα. Ξεκίνησαν γιατί ένα χρόνο, ένα μήνα περιμέναμε να ξεκινήσει και δεν ξεκινούσε. Και όταν ήταν όλα έτοιμα να ξεκινήσουν, ένα από τα σωματεία της Στασί πήρε απόφαση να μην εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Λοιπόν, τα ορισμένα σωματεία εργαζομένων ένα χρόνο όχι, που περιμένατε όχι. Να, ακούστε, εμείς να περιμένουμε, αρχίσει η διαδικασία και εμείς δεν περιμένουμε και από εδώ και πέρα και δολιοφθορές και προσπάθειες του να μην εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και το λέω για να τα δείτε και να τα παρατηρείτε και στη συνέχεια. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, 4 από τα νέα μηχανήματα για την έκδοση του απλού εισιτηρίου που γίνει τόση που κουβέντα. Που αρχίζει από τη Δευτέρα. Που γίνει τόση κουβέντα, δεν πρόλαβαν να λειτουργήσουν και υπήρχε δολιοφθορά στη γραμμή του τραμ. Άρα, εμείς ξέρουμε με τι τα έχουμε βάλει, κυρία Πετούρη. Ξέρουμε ότι υπάρχει και υπήρχε και το πιάσαμε κύκλωμα μέσα στις αστικές συγκοινωνίες. Υπήρχε ένα δεύτερο κύκλωμα που παρήγαγε πλαστά εισιτήρια. Τα ξέρετε τα κυκλώματα? Βεβαίως, τα έχει πιάσει η ελληνική αστυνομία. Έκανε αναφορά και ο Πρωθυπουργός. Α, αναφέρεστε σε αυτά που είσαι, αυτά βεβαίως, έχουν συμβεί ήδη. Ναι, ότι αυτά έγιναν επί κυβερνήσεως δικής μας. Να σας πω όμως κάτι. Γιατί υπήρχαν όλα αυτά κυκλώματα?
Γιατί ο σημερινός Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, όταν ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΗ, που είχε δύο εκθέσεις στα χέρια του για το τι διαδικασίες έπρεπε να τηρούνται, δεν έλαβε εκείνα τα μέτρα. Έχετε βάλει λίγο στο στόχαστρο τον κύριο Αβγενάκη, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, δεν είναι ο κύριο Αβγενάκη. Ο κύριο Αβγενάκη είναι για άλλο θέμα, για τον κύριο Παπαθανάση. Α, για τον κύριο. Λέω το Γενικό Διευθυντή τη Νέα Δημοκρατία. Γενικό Διευθυντή. Όταν ναι, ήταν πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη ΣΤΑΣΗ. Και όλε τι προηγούμενε διοικήσει των φορέων που δεν είναι δυνατόν να μην γνώριζαν ότι έξω από την Ομόνια και σήμερα που μιλάμε τώρα, αν πάμε σε συγκεκριμένους σταθμούς, υπάρχουν τραπεζάκια που πουλάνε πλαστά εισιτήρια. Μάλιστα. Και κάρτες. Εσείς δεν το έχετε ακούσει αυτό? Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια. Υπάρχουν ερωτήσεις τηλεθεατών για την αθροεπιβίβαση. Η οποία έχει να κάνει και με τα πλαστά εισιτήρια. Είναι μια άλλη εκδοχή του να ξεφεύγει ο πολίτης και να μην πληρώνει εισιτήριο και να ζημιώνεται το δημόσιο. Τι θα κάνετε για να την αντιμετωπίσετε? Δεν είναι σε τόσο μεγάλο ποσοστό όσο διαφημίζεται. Αυτό που είναι πραγματικά σε μεγάλο ποσοστό και είναι και απόλυτα μεμπτό, δεν είναι λαθρεπιβίβαση. Είναι ο Έλληνας πολίτης με τη συνείδηση και το φιλότιμο που έχει να αγοράζει ένα εισιτήριο και αυτό το εισιτήριο να μην πηγαίνει στις αστικές συγκοινωνίες για να βελτιώνονται, για να έχουμε καινούργια λεωφορεία, καλύτερη ποιότητα, αλλά να πηγαίνει στις τσέπες των κυκλωμάτων που έχουν στηθεί τόσα χρόνια. Αυτό λοιπόν, παρότι υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με την πολιτική ευθύνη που πρέπει να αναλάβει η διοίκηση του Υπουργείου και οι διοικήσεις των αστικών μεταφορών, είναι κάτι που το έχω πει και είναι πολύ ειλικρινές. Κανένας από εμάς δεν θέλει να ταλαιπωρείται, ένας πολίτης. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγαλύτερη η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι πολίτες από τις αστικές συγκοινωνίες όλα αυτά τα χρόνια, ώστε κάποιοι να πλουτίζουν με πλαστά εισιτήρια και με παράνομη δράση. Στις 15 Νοεμβρίου θα είναι όλα έτοιμα ή εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει και άλλη παράταση? Όχι, πιστεύω ότι θα είναι όλα έτοιμα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχει προσπαθήσει τουλάχιστον η αρχή προσωπικών δεδομένων να ξαναδεί για τους ανθρώπους που με τη θέλησή τους θέλουν να ταχυδρομείται η κάρτα, να ταχυδρομείται, και ελπίζω επιτέλους να υπάρχει μια καλή ενημέρωση στους πολίτες, ώστε να μην σπέβδουν όλοι να βγάλουν μια προσωπική κάρτα, γιατί αυτό που ακούγεται, το νεφέλωμα αυτών των ειδήσεων και των πληροφοριών, είναι ότι αν κάποιος δεν βγάλει προσωποποιημένη κάρτα, δεν θα μπορεί να μετακινηθεί. Προσωποποιημένη κάρτα βγάζουν μόνο οι άνθρωποι που επιδοτούνται για τη μετακίνησή τους ή που θέλουν να έχουν μηνιαία κάρτα που είναι πολύ πιο φθηνή ή που έχουν μια ειδική μεταχείριση, όπως είναι όσοι δικαιούνται να έχουν μειωμένο εισιτήριο, για να ξέρουμε ότι την κάρτα της κυρίας Πετούρη δεν την παίρνει ο κύριος Σπίρτης και μετακινείται, ή ότι υπάρχει πλαστική κάρτα. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Τι γίνεται με τις δωρεάν κάρτες των ανέργων που υπήρχαν μέχρι τώρα, με τις μειωμένες κάρτες, με τα άτομα με κινητικά προβλήματα, τα αμαία? Ό,τι θα ισχύσουνε? Βέβαια, βγάζουν πολλοί συμπολίτες μας που είναι αμαία. Οι τηλεθεατές μας ρωτάνε. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν αλλάζει στην κοινωνική πολιτική που υπήρχε μέχρι σήμερα τίποτα. Αντίθετα, θα έλεγα, βαθαίνει και περιφρουρείται. Αυτή την κάρτα που μπορείς να κάνεις απεριόριστες διαδρομές... Καταρχάς, να πούμε κάτι για να ως ενημέρωση στους πολίτες. Υπάρχει προσωποποιημένη κάρτα για όσους αγοράζουν μηνιαία, τριμηνιαία κτλ. Που είναι χαμηλότερη. Υπάρχει κάρτα για τις κοινωνικές ομάδες που έχουν μειωμένο εισιτήριο. Για εμένα, λέω για εμένα, που δεν χρησιμοποιώ τόσο συχνά. Θα παίρνετε το μεμονωμένο. Υπάρχει και η απρόσωπη κάρτα. Η απρόσωπη κάρτα. Που δεν έχει κάποια επιδότηση. Πας και σήμερα δεν στέκεσαι. Αυτές ακριβώς ερωτήσεις έχουμε τώρα. Βεβαίως, σε mail. Δεν στέκεσαι σε καμία ουρά. Παίρνεις μια κάρτα που έχει και συγκεκριμένο ή τη φορτώνεις. Με το ίδιο αντίτιμο. Με ένα 40. Ένα 40. Και για να είναι κατανοητά όλα, για το μειωμένο εισιτήριο στο δικαιούνται, το 060, μπορούν να βγάλουν είτε προσωποποιημένη κάρτα, είτε με επιδεικνύοντας τα στοιχεία που πρέπει, που έχει ορίσει ο ΑΣΑ, να πάρουν μειωμένο εισιτήριο. Μάλιστα.
Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Είναι πολλές οι ερωτήσεις τηλεθεατών για τα άλλα θέματα τα οποία θίγεται στο νομοσχέδιο. Πριν πάμε στο νομοσχέδιο, να πούμε σε τι θα μας βοηθήσει το ηλεκτρονικό ναι, συστήριο. Για να το κλείσουμε το. Ναι, γιατί... Οπότε, αγαπητοί τηλεθεατές, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ακόμη για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, στείλτε τώρα τα mail σας, γιατί δεν θα επανέλθουμε. Θα περάσουμε στα ζητήματα του νομοσχεδίου, της κυκλοφορίας, των ταξί κτλ. Κτλ. Λοιπόν, όλων αυτών, τη μεντάλια που ανοίγει το νομοσχέδιο. Το ένα θέμα λοιπόν είναι τα κυκλώματα, τα πλαστά εισιτήρια, εισιτήριο διαφυγή. Mm-hmm. Υπάρχει άλλο λόγο που έχουμε αυτή την εφαρμογή? Ρητορικό ναι, το ερώτημα, ρητορικό περιμένω το ερώτημα. Την απάντησή. Υπάρχει. Ναι. Υπάρχει γιατί με την ίδια κάρτα ο πολίτης θα μπορεί μελλοντικά να μετακινείται στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, στην Τρενοσέ. Σε όλη τη χώρα. Κάνουμε σε όλη τη χώρα. Θα κάνουμε κουβέντα, συζήτηση με τα αστικά κτέλ. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με την Υπουργό Πολιτισμού για να είναι συμβατές οι κάρτες έκδοσης με τα μουσεία. Εξαρτάται. Αυτή τη χρονιά που έρχεται είναι βέβαιο, γιατί είναι δημόσιος φορέας οι αστικές κοινωνίες Θεσσαλονίκης. Εκτιμώ ότι και με την Τρενοσέ, με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, το ίδιο θα είναι. Εντός δηλαδή του 17. Όχι. Το εννοείται αυτή. Εντός του 18. Άρα στους επόμενους 12 μήνες. Ακριβώς. Δεν είναι εύκολη σε αυτή την εφαρμογή αυτή. Φαντάζομαι. Ρωτούν τηλεθεατές αν οι κάρτες αυτές πού θα φορτίζονται, αν θα φορτίζονται μέσω ίντερνετ, αν θα μπορούν να φορτίζονται σε άλλους χώρους, σε περίπτερα παραδείγματος, να μην χρειάζεται να. Δηλαδή θα μπορούν βεβαίως και, μόνος, και μέσω μπορούν, ίντερνετ και μέσω διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου και μέσω περιπτέρου και στα αυτόματα μηχανήματα με την κάρτα του πολίτη. Ο στόχος ο δικός μας. Να μην περιμένει δηλαδή στον ΚΙΣΕ να τον εξυπηρετήσει ένας υπάλληλος. Ο στόχος ο δικός μας είναι στα ΚΙΣΕ των αστικών μεταφορών να μην υπάρχουν χρήματα. Η κάρτα των ανέργων, ρωτούν οι τηλεθεατές, κάθε πότε θα ανανεώνεται? Δεν υπάρχει λόγος να ανανεώνεται καμία κάρτα. Και αυτό ήθελα να πω. Ουρές τις 5 μέρες κάθε μήνα είχαμε πάντα. Κάθε μήνα που έπρεπε να πάρουν αυτό το χαρτάκι, αν ήταν, αν δεν ήταν πλαστό και αυτό που παίρναμε. Ωραία. Τώρα λέτε θα έχετε ταυτοποιήσει όλα τα στοιχεία. Μα δεν θα ξαναγίνει αυτό. Δεν θα ξαναπάει κανείς στον ΚΙΣΕ για να πάρει το χαρτάκι. Αν ο άνεργος πάψει να είναι άνεργος, θα φανεί από τη φορολογική του δήλωση. Όχι, θα έχετε online. Αν ο άνεργος πάψει να είναι άνεργος, θα μας ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και ο ΑΕΔ. Γιατί ο ίδιος μπορεί να μην θέλει να σας ενημερώσει. Βεβαίως. Θα ενημερώνεται λοιπόν αυτόματα από τη βάση που έχει ο ΑΕΔ και απλά θα πάει να έχει την ελεύθερη πρόσβαση που έχει. Θα πρέπει να πληρώνει. Μάλιστα. Άρα επιτέλους αυτό που λέμε όλοι μας, ότι γιατί δεν γίνονται όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι τομές. Να σας κάνω. Κάποια ναι, έχουν κόστος αυτά για να γίνουν. Έχουν κόστος. Έχω άγχος να απαντηθούν. Ναι. Απρόσωπη, μειωμένη, απλή φοιτητική κάρτα θα υπάρχει? Θα υπάρχει, αν δεν είναι προσωποποιημένη και πρέπει να είναι μειωμένη για να είναι φοιτητική, θα πρέπει να δείξει το φοιτητικό πάσο και το πάσο του απλώς. Για να βγάλει και ένα εισιτήριο απλό 060. Αν έχετε ολοκληρώσει με το. Όχι, δεν έχω ολοκληρώσει. Ξέρετε πόσο καιρό έχει να γίνει ανασχεδιασμός των αστικών συγκοινωνιών? Μερικές δεκαετίες. Τι στοιχεία υπάρχουν στις αστικές συγκοινωνίες? Να ξέρουμε τι γραμμές λεωφορείων και με τι συχνότητα πρέπει να μπουν από τους σταθμούς του μετρό στις γειτονιές της Αθήνας. Πόσα λεωφορεία χρειαζόμαστε, τι μέγεθος να έχουν, ποιες είναι οι επιβαρημένες γραμμές, ποιες είναι οι γραμμές που ληστεύονται τα χρήματα των πολιτών κάθε μέρα και ποιοι οι σταθμοί. Να πάμε να δούμε με τις δύο εκθέσεις, τους δύο ελέγχους που έγιναν, τι γίνεται στο σταθμό του αεροδρομίου. Οπότε λέτε ότι όλα αυτά με το ηλεκτρονικό εισιτήριο αντιμετωπίζονται. Προφανώς. Ωραία, πάμε στο νομοσχέδιο. Πάμε. Λοιπόν, να δούμε το. Το νομοσχέδιο ανοίγει πολλά μέτωπα. Με την καλή έννοια το λέω. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι τα ταξί. Και οι δύο εταιρείες που έχουμε είναι η Uber και δεν έχουμε δύο εταιρείες. Η TaxiBeat. Αν ασχοληθεί κανείς, θα δει ότι υπάρχουν περισσότερες εταιρείες. Στην πράξη αυτές είναι οι μεγάλες. Αυτές χρησιμοποιούν. Ναι, αυτές ξέρουν. Αυτές ξέρουν. Αλλά οι δεν πολίτες. Είναι η μία. Και εγώ τώρα το έμαθα ότι η Uber έχει και και άλλη μία δραστηριότητα στο ταξί. Δεν το ήξερα καν εγώ. Μάλιστα. Εσείς το ξέρατε? Τι ήξερα την TaxiBeat πρώτα και μετά την Uber. Ναι, ότι έχει και ταξί, το ξέρατε?
Ναι, αυτό ήξερα. Εγώ ήξερα ότι έχει μόνο ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό. Όχι, όχι, ήξερα ότι είναι στα ταξί. Είναι η δεύτερη μεγάλη. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, έρχεστε λοιπόν εσείς στο νομοσχέδιό σας που καταθέσατε τη βδομάδα αυτή στην Βουλή και ανοίγετε ένα μέτωπο, έτσι μεταφράστηκε, με τις εταιρείες και με την Uber, αλλά κυρίως με την Taxi Beat, όπου εκεί υπήρξαν οι μεγάλες αντιδράσεις. Ήταν στην αρχή κυρίως με την Uber και στη συνέχεια. Παρουσιάστηκε ότι είναι με την Taxi Beat. Μάλιστα. Δεν είναι λοιπόν, με καμία εταιρεία. Με καμία. Εδώ λένε ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, μάλιστα, λέει ότι στοχεύεται προσωπικά. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έγινε και συνάντηση, ήταν σε καλό κλίμα. Με είχε πάρει και τηλέφωνο πριν τη συνάντηση. Εμείς θεσμοθετούμε, κυρία Πετούρη, για ένα θεσμικό πλαίσιο για τις εταιρείες γενικά. Αυτοί που κάνουν συγκεκριμένες αναφορές σε εταιρείες, είτε για να είναι υπέρ τους, είτε για να είναι ενάντια τους, βρίσκονται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας με πρώτο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή? Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε διάγγελμα υπέρ της BIT. Mm. Διάγγελμα. Βγήκε και είπε ότι εμείς είμαστε μία κυβέρνηση που δεν θέλουμε τις νέες τεχνολογίες. Και εγώ προσωπικά φαντάζομαι. Ήρθε ως άγγελος των νέων τεχνολογιών. Θεωρείται όμως επιτυχημένη. Εξαγοράστηκε κιόλας από τη Daimler. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε. Όταν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε μια εταιρεία από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η εταιρεία αυτή έχει στη μετοχική της σύνθεση εξωχώριες εταιρείες. Πριν εξαγοριστεί εννοείται. Φέτος έγινε η εξαγορά. Ναι. Δεν έγινε πριν 10 χρόνια. Φέτος, μέσα στο 17 έγινε. Δεν θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα? Δεν είναι λογικό να προσπαθεί όλος ο ελληνικός λαός... Μιλάτε για συμφέροντα αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Για συμφέροντα αυτό προσπαθείτε να πείτε με τις εξωχώριες εταιρείες. Μιλάω για εταιρείες λοιπόν που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και δεν αποδίδουν τους φόρους που όφυλαν να αποδώσουν. Μάλιστα. Ή τα ωφέλη που έπρεπε να έχει η χώρα από τη δραστηριότητα αυτών των εταιρείων στη χώρα μας, όχι σε ξένη χώρα. Όπως το κάνετε εσείς, όπως το κάνουν οι αυτοκινητιστές, αν δεν φοροδιαφεύγουν και όταν φοροδιαφεύγουν... Μία από τις ερωτήσεις πάντως των τηλεθεατών είναι αυτή, ότι δεν κόβουν αποδείξεις. Ναι. Όχι μία, πολλές από τις ερωτήσεις, δεν ότι κόβουν αποδείξεις. Και γιατί να μην έχουν και POS στα ταξί. Ποιος είπε ότι δεν θα υπάρχουν POS στα ταξί? Αυτό έγινε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, 3 στάδια για τους επαγγελματίες που θα έχουν POS και μέσα σε αυτό το σχεδιασμό είναι και τα ταξί. Ποιος είπε ότι θα έχουν POS? Από πότε? Μου φαίνεται το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θέλω να σας πω μια ημερομηνία. Είναι βέβαιο, είναι καθορισμένο πάντως. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς, αν μπείτε σε ένα ταξί της BIT, δώσετε την κάρτα σας και έχει POS και τα χρήματα ταξιδεύουν, να μην πω για την BIT, γιατί δεν ξέρουμε που πηγαίνουν, σε μια εταιρεία αντίστοιχη, έτσι για να είμαι... Ταξιδεύουν στην άλλη γωνιά του πλανήτη. Που πάνε στην Αμερική. Δεν φορολογούνται εδώ. Τι θα λέγατε? Τα έχουμε βάλει με κάποια εταιρεία ή πάμε να φτιάξουμε ένα θεσμικό πλαίσιο ώστε η παροχή υπηρεσίας που γίνεται στην Ελλάδα να φορολογείται και να ελέγχεται? Η ερώτηση... Επειδή έχουν βγει και έχουν γραφτεί πάρα πολλά ότι το παίζουμε εφοριακή, ότι θα λύσουμε τον παγκόσμιο καπιταλισμό με τις offshore εταιρείες και όλα τα υπόλοιπα, δεν επιχειρούμε κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι είναι πολιτικό θέμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βγαίνει επιχειρηματολογή, λαϊκίστικα κατά τη γνώμη μου, για μια συγκεκριμένη εταιρεία, όταν η εταιρεία αυτή δεν κάνει καμία παρανομία. Όλες οι εταιρείες του πλανήτη έχουν ποσοστά από offshore εταιρείες. Στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και στον Παναμά και δεν ξέρω εγώ πού άλλο. Λοιπόν, όμως δεν είναι δυνατόν ένα επάγγελμα και μια δραστηριότητα που είναι ρυθμισμένη από το ευρωπαϊκό δίκαιο, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, κάποιοι να καταστρατηγούν και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την εθνική νομοθεσία. Άστα. Και να μην υπάρχει κανείς μηχανισμός ελέγχου. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και καταλαβαίνω ότι θέλετε να αναφερθείτε, αλλά είναι Το Υπουργείο δεν ήξερε ποιες είναι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται. Δεν υπήρχε σύστημα. Υπήρχε μια θεσμική μαύρη ζώνη για να τα κονομάνε κάποια συμφέροντα χωρίς έλεγχο.
Λοιπόν. Ξέρει κανείς να μας πει αν μία από αυτές τις εταιρείες χρησιμοποιεί αυτοκινητιστές επαγγελματίες. Και ποιοι είναι. Ωραία. Να κλείσουμε το θέμα της μίσθωσης. Το θίξαμε όσο μπορούσαμε, όσο αναλυτικά μπορούσαμε μέσα σε 50 λεπτά. Σας κατηγορούν επίσης ότι βάζετε τρικλοποδιές. Χαμογελάτε, ακούτε το. Σας κατηγορούν, γιατί σας κατηγορούν γιατί για πολλά. Έχω κάνει. Σας είπα, έχετε απλώς τραχανά. Μία συλλογή διαψεύσεων από τον τύπο. Τώρα αυτό δημιουργεί για όλη την κυβέρνηση αυτά που γράφονται. Στο κομμάτι της αντιπολίτευσης πρόσφορο για να με κατηγορούν για πολλά, αλλά θα σας πω ειλικρινά κάτι. Όσο μας κατηγορούν για αυτά, πάμε καλά. Και όσο μας κατηγορούν και οι συγκεκριμένοι, θεωρούμε ότι πάμε καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Σας κατηγορούν λοιπόν ότι βάζετε τρικλοποδιές στο ζήτημα του ανοίγματος της αγοράς των ταξί με τις νέες διατάξεις που φέρνετε στο νομοσχέδιο. Γιατί? Και σας λένε ότι πάτε πίσω, ότι εξυπηρετείτε συντεχνίες, ότι δεν αφήνετε να ανοίξει το επάγγελμα όπως έγινε η προηγούμενη προσπάθεια με τόσους κόπους, τόσες διαμαρτυρίες, τόσα βάσανα, τόσες απεργίες, τόση ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού. Σας λένε ότι εσείς επαναφέρετε τώρα τις συντεχνίες. Για να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Αλλάζουμε τον νόμο των ταξί που είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις που άνοιξαν όλα τα επαγγέλματα επιχειρώντας. Ναι, αλλά δεν μπορούν να μισθώνουν ότι παραδείγματος χάρη ταξί από τις τουριστικές επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι. Ποιος, δεν μπορούν να. Το είπε. Αλλάζουμε κάτι. Και δεν το ξέρω. Αυτό που γίνεται, κυρία Πετούρη, είναι προφανές. Εμείς δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι. Εμείς δεν θέλουμε την αποδόμηση κοινωνίας. Και η λειτουργία της χώρας και της νομοθεσίας σε αυτά τα θέματα σχετίζεται με τις δεσμεύσεις της, σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί δηλαδή να πω εγώ ξαφνικά μειώνω τις άδειες του ταξί στο μισό για να πείτε ότι κλείνω το επάγγελμα ή κάνω άλλες ρυθμίσεις που ευνοούν τους αυτοκινητιστές. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Να σου πω τι δεν γίνεται. Δεν είμαστε όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία και είναι η Νέα Δημοκρατία σε μια λογική αποδόμησης των επαγγελματικών κατηγοριών. Είμαστε στη λογική των μεταρρυθμίσεων, είμαστε στη λογική. Άρα λέτε ταξί, ταξί από τους επαγγελματίες. Μα αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν το λέμε εμείς. Αυτό το λένε και οι εταιρείες που κάνουν διαμεσολάβηση. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να το ελέγχει το ελληνικό δημόσιο αυτό. Λοιπόν, οι τηλεθεατές μας τώρα το ανοίγουν το θέμα, το διευρύνουν και λένε μετά την ερώτηση γιατί δεν υπάρχει POS στα ταξί που εσείς είπατε ότι θα μπει, γιατί δεν υπάρχουν POS στα διόδια. Λόγω της κάρτας. Γιατί είχαν φροντίσει. Λόγω του ΙΠΑΣ. Είχαν φροντίσει, κυρία Πετούρη, σε όλες αυτές τις κατηγορίες έργων. Να υπάρχουν άλλου είδους προβλέψεις από αυτές που παίρνουν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και εμείς όταν δεσμευόμαστε σε κάτι, το κάνουμε, το τηρούμε. Γι' αυτό και μέσα στη χρονιά θα βγει ο διαγωνισμός για ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων που θα μπορεί ο κάθε πολίτης. Όχι, δεν είναι νέο μέτωπο. Είναι, το έχουμε πει. Ναι. Έχουμε κάνει και την υπηρεσία η οποία τρέχει αυτό το διαγωνισμό. Μάλιστα. Για τις προδιαγραφές. Μάλιστα. Επομένως, έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη. Στην πρώτη της φάση είμαστε στην τελική, για να βγει ο διαγωνισμός. Άρα, θα μπορεί ο πολίτης επιτέλους από το e-banking που έχει με την τράπεζά του ή από την κάρτα του, το ηλεκτρονικό του εισιτήριο ή την κάρτα των διοδίων, το τρασμίτερ που θα έχει ή μέσω του κινητού τηλεφώνου να μην στέκεται στις ουρές των τραπεζών. Λοιπόν, εδώ οι τηλεθεατές μας είναι ταχύτατοι. Λέει, τι θα κάνετε εδώ με τη χιλιομετρική απόσταση. Πώς θα το εφαρμόσετε αυτό, πώς θα την υπολογίσετε, πώς θα υπολογιστεί το αντίτιμο. Μιλάτε για τα διόδια ή για τα εισιτήρια. Για τα διόδια. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι ερωτήσεις αυτές είναι για τα διόδια. Μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε, γιατί και στο εισιτήριο μπορεί να αλλάξει τιμολογιακή πολιτική. Για τα διόδια είναι. Ωραία. Ωραία, πείτε μας και για το εισιτήριο, να προλάβετε άλλα mail. Εδώ υπάρχει καταιγισμό. Βέβαια. Για τα διόδια, γιατί υπάρχει έλλειψη σοβαρής ενημέρωσης. Και δεν έχουμε εμείς την ευθύνη γι' αυτό. Για τα διόδια λοιπόν. Γι' αυτό είστε για εδώ, τα διόδια, κύριε. Ναι. Γι' αυτό για είστε εδώ, διόδια, για να λύσετε λοιπόν όλες τις απορίες και τις δικές μας και τον τηλεθεατών. Ευχαριστώ πολύ. Για τα διόδια θα μετράει λοιπόν η απόσταση που έχει διανύσει κάποιος και με την τιμή του χιλιόμετρου που ισχύει και σήμερα και φαντάζομαι ότι με τις προσπάθειες που έχουμε κάνει θα μειωθεί και πάρα πολύ, θα πληρώνει ακριβώς για αυτή την απόσταση χιλιόμετρων. Από την είσοδο του σε μια εθνική οδό μέχρι την έξοδό του. Μάλιστα. Δεν θα πληρώνει δηλαδή
προς τα χιλιόμετρα από σταθμό σε σταθμό που έχουν προβλεφθεί σήμερα. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα. Αλλά αυτό έχει επέκταση και στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, κύριε Πετούρη. Ωραία, διότι θα μπορείς, γιατί έχω και ένα υπόλοιπο. Θα μπορεί να έχει μια άλλη τιμολογιακή πολιτική για ένα πολίτη που μετακινείται για δύο στάσεις και όχι για κάποιον. Αυτή είναι η ερώτηση. Δηλαδή, ναι, όταν λήγουν λέει, τα 90 λεπτά, πώς θα γίνει να ανοίξουν οι πόρτες, με ποιο τρόπο θα μπορέσει. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο ή η κάρτα που έχει, ναι, αν έχει τις προβλέψεις και είναι ελευθέρας, δεν θα μπαίνει κάποια χρέωση, γιατί δεν είναι, μιλάνε μόνο για την κάρτα που θα έχει το 1,40, θα χρεώνει το 1,40 για τα 90 λεπτά. Όταν λήξει το 90 λεπτό, θα χτυπάει ξανά και θα χρεώνεται άλλο 1,40 όπως. Είστε σαφείς. Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις για τις γουρούνες. Ναι. Για την απαγόρευση κυκλοφορίας λοιπόν των γουρούνων, των γουρουνών, είναι το σωστό, από τουριστικές επιχειρήσεις. Λογικό. Για να δούμε αυτοί που λένε ότι είναι εξυγχρονιστές και μεταρρυθμιστές της χώρας, τι είχαν κάνει. Για να δούμε τα ρουσφέτια που γινόντουσαν στον χώρο των μεταφορών όλα αυτά τα χρόνια σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό το όχημα λοιπόν δεν είναι όχημα για δρόμο. Είναι ένα 4x4 στην κατηγορία μηχανή. Εκτός δρόμου, αυτό είναι συνήθως στην πραγματικότητα. Και σε ποια κατηγορία είπατε, μηχανής. Ναι, αλλά. Ας έχει 4 τροχούς. Ναι, αλλά. Είναι στην κατηγορία μηχανή. Αυτοί που τα νοικιάζουν δείχνοντας την άδεια οδήγηση αυτοκινήτου. Και αυτό ήταν το μεγάλο. Για την 50άρα. Αυτό όχι, για ήταν. Την 50άρα θέλει μηχανακίου. Όχι, για την, κυρία Πετούρη. Για όλες, σας το λέω γιατί για όλες τις νοικιάζουν, ναι, σε όποιον έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Και αυτό το κάνανε. Οι 50άρες. Γι' αυτό το κάνανε, γιατί πολλοί τουρίστες δεν είχαν άδεια οδήγησης διτρόχου. Επομένως, ήταν ένα μεγάλο ρουσφέτι σε συγκεκριμένα συμφέροντα και που πουλάνε γουρούνες και που νοικιάζουν γουρούνες. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται να συνεχιστεί και να σκοτώνονται οι τουρίστες και οι πολίτες που τα νοικιάζουν στα νησιά. Γιατί δεν έχει την ασφάλεια. Είναι πολύ ασφαλές μέσο αν την οδηγείς σωστά. Όχι. Α. Και στο δρόμο αν δεν τρέχεις. Αν δεν, στις τροφές είναι επικίνδυνη, αν δεν πάρεις, εάν και εφόσον τρέχεις. Αν δεν έχει απότομη στροφή. Έχω την εμπειρία μου από τις Πέτσες, όπου είναι ένα νησί όπου δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ναι, στις Πέτσες λοιπόν, δεν κυκλοφορούν οι μητέρες με τα παιδάκια έχουν μια γουρούνα. Στην Άξο, αλλά είναι ασφαλή τα βεβαίως, παιδάκια. Στην Άξο, αν δεν τρέχει, όμως, είναι ασφαλέστατη. Αν δεν τρέχει, είναι ασφαλέστατη. Αν δεν έχει απότομη στροφή και δεν έχει γκρεμό από κάτω, είναι επίσης. Αν τη στροφή δεν την πάρεις με μεγάλη ταχύτητα, επίσης είναι ασφαλής. Στην Άξο όμως, αν πάτε, που έχουμε μισή και μισή λωρίδα στους δρόμους για να πας στους οικισμούς και δεν έχει, πώς να σου πω, ευθείες, έχει μόνο στροφές, μάλλον σκοτώνονται. Μάλιστα. Στην Κρήτη το ίδιο. Και να υποθέσω ότι σε σώματα ασφαλείας όπως είναι η πυροσβεστική, οι γουρούνες θα επιτρέπονται. Θα ήθελα να πω ότι, γιατί αυτό δεν έχει βγει στη διαβούλευση, προήλθε μάλλον από τη διαβούλευση του σχεδίου νόμου, ότι οι γουρούνες θα επιτρέπονται μόνο στους συμπολίτες μας και στους τουρίστες που είναι άτομα με ειδική αναπηρία. Εκεί θα επιτρέπονται. Θα είναι μια κατηγορία εξαίρεσης. Όπως θα επιτρέπονται και στα εκτός δρόμου. Στα νησιά και στις πόλεις όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και κάποιος δεν μπορεί να οδηγήσει μηχανάκι, δεν μπορούν όλοι να οδηγήσουν μηχανάκι, τι γίνεται, πώς θα κινηθεί αυτός ο άνθρωπος. Αυτό δεν είναι καν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. Είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Του φορέα που ορίζει ποιο κυκλοφορεί. Ο Δήμος και η Νομαρχία. Δεν είναι δεσμευτικό δηλαδή το νομοσχέδιο σε αυτό. Μα δεν ρυθμίζει το νομοσχέδιο σε ποιο δρόμο ενός Δήμου. Πού είναι πεζόδρομος, πού έχεις. Πού θα κινούνται οι γουρούνες. Ή ποια κυκλοφορία. Ωραία. Και πού όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπου εδώ υπάρχουν και αρκετές ερωτήσεις τηλεθεατών. Ναι, εντάξει, αλλά θα εφαρμοστούν. Ωραίος ο νόμος, ωραίες οι αλλαγές. Ωραία το. Γίνεται ο νόμος πιο αυστηρός, όχι στα πρόστιμα, στις επιπτώσεις που λέω και εγώ στην κόρη μου. Δεν δηλαδή, θα στερείτε το αυτό. Δίπλωμα, η άδεια. Δεν, ναι, δεν, ναι. Αμφισβητούν αν θα εφαρμοστούν. Ναι. Αλλά το αν θα εφαρμοστούν, να δούμε αν θα εφαρμοστούν. Αν θα γίνονται έλεγχοι, δηλαδή. Να δούμε αν εφαρμόζονται. Αν υπάρχει το προσωπικό. Πολύ ωραία. Να δούμε αν εφαρμόζονται σήμερα καταρχάς. Σήμερα έχουμε έναν τροχονόμο που σταματάει. Σταματάει έναν οδηγό για μία παράβαση που έχει
ένα πρόστιμο 600 ευρώ, 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, γιατί κάποιοι φρόντισαν να έχουμε έτσι δρακόντιους, δρακόντια πρόστιμα, όχι δρακόντιους νόμους, και τον γράφει γιατί δεν φοράει ζώνη. Ή δεν τον γράφει καθόλου. Γιατί ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μισθό 600 ευρώ, 700 ευρώ και προφανώς οι τροχονόμοι είναι κομμάτι της κοινωνίας μας, δεν είναι άλλο. Όπως είναι κάποιοι άλλοι. Δεν δηλαδή κλειστεί μέσα σε ένα γραφείο και σε ένα κύκλο ανθρώπων που δεν έχουν πρόβλημα με τα χρήματα. Επαρκούν για να κάνουν επαρκή σελίδα. Θα σας πω, θεωρώ. Δεν το ξέρω γιατί δεν είναι η αρμοδιότητα. Είναι το ξέρω μάλλον, αλλά δηλαδή δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Να το πω διαφορετικά. Μπορεί να έχουν τη βούληση οι άνθρωποι, αλλά μην φτάνουν. Ναι, δεν φτάνουν, είναι βέβαιο. Δεν φτάνουν και οι τροχονόμοι που έχουμε, δεν φτάνουν και οι μηχανικοί που έχουμε στο δημόσιο, δεν φτάνουν πολλές κατηγορίες. Αυτό είναι και η απάντηση σε όσους λένε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο κράτος και θέλουμε να το μικρύνουμε. Αλλά πιστεύω. Από ό,τι ξέρω, αναφέρεστε στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος μιλάει για στοχευμένες προσλήψεις. Να γίνουν προσλήψεις, αυτό είπα αυτή την εβδομάδα, εκεί που χρειάζονται. Ο κύριος Μητσοτάκης, από την πρόσφατη ιστορία του, για αυτό που μπορεί να πενευτεί είναι όχι για τις στοχευμένες προσλήψεις, αλλά για τις οριζόντιες απολύσεις. Λοιπόν. Εδώ έχετε και παράδειγμα στην ΕΡΤ. Δεν είναι ανάγκη να το συζητήσουμε πολύ. Λοιπόν. Για τη Νέα Δημοκρατία. Αφαίρεση πινακίδων, ναι, και άδειες οδήγησης είναι η. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να περάσουμε ως λογική μαζί με τους πολίτες και μαζί με τις επαγγελματικές ομάδες είναι ότι πάμε να φτιάξουμε νόμους που θα τηρούνται, κώδικες. Και μιλάω και για το ταξί, μιλάω και για τον ΚΟΚ, μιλάω και για κάθε αλλαγή και μεγάλη μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει, γιατί αυτές οι μεταρρυθμίσεις, κύριε Πετούρη, γίνονται μαζί με την κοινωνία. Δεν γίνονται τιμωρητικά όπως είχαν συνηθίσει κάποιοι να κάνουν τους δασκάλους στην κοινωνία. Εμείς είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, θα προσπαθήσουμε αυτές τις αλλαγές να τις κάνουμε μαζί με την κοινωνία. Και με συνένεση. Μαζί. Πολλοί τηλεθεατές. Και να διορθώσουμε και τις υποχρεώσεις του κράτους. Παραδείγματος χάρη, να σου πω μερικές κακές συνήθειες των ταξιτζίδων, που τις ξέρουμε όλοι. Εκτός από τη συμπεριφορά, την καθαριότητα που οφείλει το κράτος να έχει φτιάξει αυτούς τους μηχανισμούς που όλα τα ταξί να έχουν κάποιες προδιαγραφές. Σε κλείνει ένας αυτοκινητιστής γιατί κάποιος σήκωσε το χέρι του. Και σε βρίζει κιόλας μετά, σε μουτζώνει κιόλας, κάτω συνήθεια που ξέρουμε όλοι και τη στυλιτεύουμε όλοι. Κάθε πόσα μέτρα έχει βάλει το ελληνικό δημόσιο σαν προδιαγραφή στα μεγάλα αστικά κέντρα, εγώ δεν σας λέω για τους μικρούς δήμους, να υπάρχει ένας χώρος για να μπαίνει ένας επιβάτης και να κατεβαίνει. Πουθενά. Λέτε ότι αυτό θα ρυθμιστεί. Πουθενά. Λέτε όχι, αυτό είναι μέσα στο σχέδιο νόμου. Ναι, ναι, αυτό θα ρυθμιστεί. Είναι μέσα στο σχέδιο νόμου και οι χώροι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα. Α, πριν πάμε στα ΚΤΕΟ, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο θέλω να το συζητήσουμε και αφορά πάρα πολλούς και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, που επίσης είναι ένα θέμα που αφορά και τους πολίτες αλλά και τους εμπόρους εδώ που βλέπω μετά ότι μου έχουν λέτε, κάποιες. Είδατε πόσο τραχανά προς τα συμφέροντα και για να τα υπερασπίσουν αυτά τα συμφέροντα και τα κυκλώματα είχε ανοίξει ο παλαιοκομματισμός και η Νέα Δημοκρατία. Δεν ανοίγουμε λοιπόν, εμείς τον τραχανά. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα τώρα, μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε και μη στέλνετε άλλα mail για τα πρόστιμα, αγαπητοί τηλεθεατές. Θα πάμε στα ΚΤΕΟ, θα πάμε στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ρωτάνε αν θα πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση στο ύψος του προστίμου αναλόγως με την οικονομική κατάσταση του καθενός. Και λένε πολλοί ότι κάποιος μπορεί να έχει την οικονομική δυνατότητα και να θέλει να παρανομεί, να τα σπάει κατά αυτό θέλουμε να χτυπήσουμε. Λεγόμενο. Έχει ένα πρόστιμο Α, το οποίο μπορεί να το πληρώσει, το πληρώνει και τελειώνει η ιστορία και συνεχίζει να το κάνει. Δεν συμμορφώνεται. Γιατί αυτή είναι και η έννοια του προστίμου. Να συμμορφωθεί. Ο άλλος όμως που έχει μία πολύ πιο χαμηλό εισοδηματικό επίπεδο, πληρώσει αυτό το πρόστιμο είναι μεγάλη ιστορία για εκείνον. Άρα εκείνος θα συμμορφωθεί. Άρα δεν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ίδια αντιμετώπιση σήμερα, που είναι οριζόντιο το πρόστιμο. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε ακούσει. Ότι έχω γίνει ένας. Άρα θα υπάρχει κλιμάκωση αναλόγως με την οικονομική κατάσταση βεβαίως, του καθενός. Θα σας πω ακριβώς τι είναι. Αλλιώς θα πληρώσω εγώ, συγγνώμη σας διακόπτω για να γίνει κατανοητό. Ναι. Αλλιώς θα πληρώσω εγώ, παραδείγματος χάρη, που βγάζω 100.000 ευρώ που δεν βγάζω. Τελικά, το λέω ως παράδειγμα, τελικά, ναι. Το κόκκινο που θα περάσω.
Και αλλιώς θα το πληρώσει εκείνος ο οποίος βγάζει 5.000 ευρώ. Τελικά, ναι, γιατί κύριε Πρωθυπουργέ, το πρόστιμο θα είναι ενιαίο για όλους τους πολίτες και θα υπάρχει στη συνέχεια προσάυξη ανάλογα με το εισόδημα, αφού πρώτα η αρμόδια επιτροπή του ΚΟΚ ομαδοποιήσει για να ξέρουμε όλοι ποιες είναι οι κατηγορίες των παραβάσεων που είναι χαμηλής επικινδυνότητας, μεσαίας επικινδυνότητας ή υψηλής επικινδυνότητας, σε ποια κατηγορία ανήκει. Σήμερα εδώ έχουμε και τις αντίθετες ερωτήσεις, έτσι ότι δεν είναι δίκαιο αυτό και ότι τα πρόστιμα πρέπει να είναι οριζόντια. Πρώτον, ότι δεν είναι δίκαιο. Δεύτερον, ότι εμείς έχουμε μετατραπεί σε ακραίους κομμουνιστές, δογματικούς, ότι πάμε να κάνουμε την Ελλάδα Βόρειο Κορέα και πολλά άλλα τέτοια. Μια σοβαρή κριτική από την αντιπολίτευση. Αλλά να δούμε πού εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Δεν εφαρμόζεται στη Βόρεια Κορέα. Εφαρμόζεται στην Ελβετία, στη Φιλανδία, στη Σουηδία. Μάλιστα. Άρα, η κλιμάκωση του προστίμου. Αν θεωρούν ότι είναι δογματικοί κομμουνιστές στην Ελβετία, να τους επισκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε στα ΚΤΕΟ. Ναι. Για να πάμε στα ΚΤΕΟ. Λοιπόν, πάμε στα ΚΤΕΟ. Εδώ ο υφυπουργός σας, ο κύριος Μαυραγάνης, μου λένε από το κοντρόλ να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να το κάνουμε. Εσείς στο διάστημα αυτό να το κάνουμε τώρα το διάλειμμα και όχι στο τέλος της εκπομπής όπως το κάνουμε συνήθως. Για να εκμεταλλευτείτε το χρόνο, αγαπητοί τηλεθεατές, να στείλετε τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να πω κάτι ΚΤΕΟ και μεταχειρισμένα. Για τις παραβάσεις όμως. Υπάρχει μία κατηγορία παραβάσεων που θα έχει μηδενικό πρόστιμο. Γιατί θέλουμε μαζί με τους πολίτες, το ξαναλέω, να φτιάξουμε ένα άλλο κώδικα συμπεριφοράς, κοινωνικής συμπεριφοράς, έναν άλλο κοινωνικό αξιακό κώδικα. Μακάρι να και φτάσουμε σε αυτό άρα, το σημείο. Ναι, για να το φτάσουμε αυτό το σημείο πρέπει να το προσπαθήσουμε. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, όταν κάποιος έχει το άγχος να προλάβει τη δουλειά του και παρκάρει πάνω στη διάβαση του ανθρώπου με ειδική αναπηρία, πρέπει να το σκεφτεί. Σωστό. Και γι' αυτό δεν θα έχει πρόστιμο, αλλά θα έχει αφαίρεση πινακίδας, αφαίρεση. Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Και αυτό για το σεβόμαστε μήνες. Όλοι. Λοιπόν, διάλειμμα.